Αξιότιμε κύριε Πρέσβη, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αγαπητοί καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο 21ο ετήσιο Health World, που επιμελούνται η Επιτροπή Φαρμακευτικών Εταιριών και η Επιτροπή Εταιριών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Χάρη στο έργο των Προέδρων και των μελών των δύο αυτών επιτροπών, το συνέδριο Health World αποτελεί πλέον ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια δρόμενα του επιμελητηρίου, αλλά και ένα ευληματικό θεσμό στον τομέα της υγείας στη χώρα μας. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Εδώ και δύο και πλέον δεκαετίες, το Health World συγκεντρώνει κορυφαίες προσωπικότητες της πολιτικής σκηνής, της ιατρικής επιστήμης και της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, καθώς και καταξιωμένους επαγγελματίες της υγείας από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Το Health World αναδεικνύει προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της υγείας στην Ελλάδα και ως κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου διευκολύνει την κατάθεση προτάσεων και κυρίως την αναζήτηση λύσεων με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια καινοτόμα πρωτοβουλία του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου που ασκεί πραγματική επιρροή και συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Φέρνοντας σε επαφή κυβερνητικούς φορείς και ρυθμιστικές αρχές με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υγείας, εντός των συνόρων μας, αλλά και παγκοσμίως, διαμορφώνουμε πολιτική και χαράσουμε έναν βιώσιμο οδικό χάρτη σε ένα κλάδο που επηρεάζει τη ζωή όλων μας. Κυρίες και κύριοι, μετά τη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, η συζήτηση για την πανδημία φαίνεται να έχει περάσει για την ώρα σε δεύτερη μοίρα. Η υγειονομική κρίση μοιάζει πλέον μικρότερη σε σχέση με τη νέα σύνθετη ευρωπαϊκή, οικονομική, γεωπολιτική και προσφυγική κρίση που μένεται στο κατόφλι μας. Ωστόσο, το διακύβευμα για την υγεία είναι σήμερα μεγαλύτερο από ποτέ. Η πανδημία που ήρθε να προστεθεί σε μακροχρόνιες παθογένειες άφησε το ανεξίτηλο στίγμα της σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Πέραν της ανυπολόγιστης απώλειας ανθρώπινων ζωών, οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις θα μας προβληματίζουν για χρόνια. Και αν είναι κάτι που μας δίδαξε η πανδημία, είναι ότι το σύστημα υγείας πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικό, αλλά και θωρακισμένο και προετοιμασμένο ανά πάσα στιγμή για το απρόπτο και το πρωτοφανές. Μας έμαθε ή μάλλον μας υπενθύμισε και άλλα χρήσιμα πράγματα η πανδημία, πως η εμπιστοσύνη των πολιτών στην επιστήμη και τα όπλα της δεν καλλιεργείται από τη μία μέρα στην άλλη και ως εκ τούτου η επιστημονική παιδεία καθώς και η ενίσχυση των ιατρικών επιστημών και της βιοτεχνολογικής έρευνας αποτελούν αναγκαιότητα και επουδενή πολυτέλεια. Ότι ένα λειτουργικό εθνικό σύστημα υγείας και κυρίως μια ισχυρή πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι απαραίτητα όπλα για να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη κρίση με όλα τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά εργαλεία εν ενεργεία, με το ιατρικό και νοσηλευτικό μας προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο, με σαφή πρωτόκολλα και συνεχή επικοινωνία ανάμεσα στις βαθμίδες υγείας, με πολιτική αποφασιστικότητα και συλλογική υπευθυνότητα και δράση. Φίλες και φίλοι, με ένα πλήρες διήμερο συνεδριακό πρόγραμμα, το Health World του 2022, με θέμα τον αντίκτυπο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης στον τομέα της υγείας, προσεγγίζει σφαιρικά τις πρόσφατες αλλαγές στο τοπίο της υγείας, που τόσο δοκιμάστηκε τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια. Την ανάγκη προώθησης της δημιουργίας νέων σχημάτων επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ασθενών και τα μονοπάτια που πρέπει να χαράσονται για την αποτελεσματική δόμηση, οργάνωση και διαχείριση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Προσμένω δύο μέρες γεμάτες τοποθετήσεις πάνω σε κέρια θέματα, όπως οι ευκαιρίες που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, οι μεταρρυθμίσεις στην πολιτική δημόσιας υγείας και οι επαναστατικές εξελίξεις στον κλάδο της βιοτεχνολογίας. Αλλά και συζητήσεις σχετικά με τα κίνητρα
που οφείλουμε να δημιουργήσουμε ώστε να προσελκύσουμε επενδύσεις και να ενθαρρύνουμε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν σε ένα καινοτόμο επιστημονικό οικοσύστημα, καθώς και το ρόλο της βιομηχανίας υγείας στην πρόθεση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου, ευχαριστώντας όλους όσους έχουν συμβάλει στην οργάνωσή του. Ήθελα να αποτελέσει ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό διάλογο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας μέσα στις όποιες αντίξιες συνθήκες προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και καλό στο βήμα τον κύριο Αποστολίδη, τον πρόεδρο της Επιτροπής Φαρμασιωτικών του Επιμελητηρίου.